Οργή είναι η αντίδραση της Τουρκίας για το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βγάζει χολή για τις αναφορές του σχετικά με τη συμπεριφορά της στην Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και το Αιγαίο. Σε δηλώσεις του εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Χαμία Ξόη, παρουσιάστηκε έντονα επικριτικός κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε απέναντι με ένα κείμενο που περιέχει εκφράσεις απαράδεκτες εναντίον της χώρας μας που εξυπηρετούν τα επιχειρήματα της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτές τις δύο χώρες χωρίς να βλέπει αν έχουν δίκιο, μόνο επειδή είναι μέλη της. Στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτημα της Κύπρου και δεν χάνει ευκαιρία να το διασυνδέσει με την περίοδο του σχεδίου Ανάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει εντελώς την αξιοπιστία της στο θέμα της Κύπρου. Το είδαμε αυτό και το 2004. Παρακολουθούμε και πάλι το ίδιο έργο. Όσον αυτή η στάση συνεχίζεται, δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει αποδεκτή στο Κυπριακό ως τρίτο μέρος. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν χωρίς όρους και χωρίς να αμφισβητούν καθόλου την ελληνοκυπριακή διοίκηση Νοτίου Κύπρου. Η προσοχή της Άγκυρας στρέφεται προς τη Βάρνα, αν και χθες έντονο ήταν το τουρκικό διπλωματικό παρασκήνιο, απειλώντας κράτη-μέλη της Ένωσης πως ο Ταγί Περτογάν θα προβληματιστεί με αυτό το περιεχόμενο συμπερασμάτων να προσέλθει στη Βουλγαρία για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε πως αυτό που αναμένουν είναι κινητικότητα στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας την να επιδείξει πιο επικοδομητική στάση για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Αναμένουμε επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης, διασφάλιση της απελευθέρωσης της βίζας και επιτάχυση της βοήθειας για τους Σύριους. Το πιο σημαντικό αίτημα της Τουρκίας είναι η απομάκρυνση των πολιτικών εμποδίων στην ενταξιακή διαπραγματευτική πορεία της Τουρκίας. Την ίδια ώρα και ο Τούρκος Υπουργός Ευρώπης, ο Μέρτ Σελίκ, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας αιχμές για το Κυπριακό. Είναι ιδιαίτερα τυχές το ότι αυτοί που μας έλεγαν ότι οι Ελληνοκύπροι και οι Έλληνες ήταν υπεύθυνοι για την αποτυχία των συζητήσεων στο Κράτ Μοντανά για μια επίλυση του Κυπριακού, έχουν κάνει μια τέτοια δήλωση.